Σταθερή θερμοκρασία, άριστες συνθήκες εσωτερικού χώρου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας είναι τα ωφέλη της παθητικής κατοικίας, η οποία δεν διαφέρει εξωτερικά από ένα απλό κτίριο και η κατασκευή του κοστίζει μόλις 5% παραπάνω από ένα συμβατικό σπίτι. Η πρώτη πιστοποιημένη παθητική κατοικία της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στο πρωτοχώρι της Κοζάνης και διαθέτει άριστη θερμομόνωση του κελίφους, αυξημένη αεροστεγανότητα, ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών, κουφώματα υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και χρησιμοποιεί αερισμό με ανάκτηση θερμότητας. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο σύστημα αερισμού. Αυτή είναι η καρδιά του σπιτιού. Βγάζει τον αέρα το μολυσμένο, ας το πούμε, από τη χρήση του κτηρίου και φέρνει φρέσκο αέρα όλο το 24ωρο. Από εδώ πέρα βλέπουμε την εισαγωγή του αέρα που έρχεται μέσα από τη γη. Θα το δούμε απ' έξω πώς είναι αυτό το σύστημα. Ενώ έξω έχει 10 βαθμούς θερμοκρασία, βλέπουμε ότι έρχεται από τη γη χωρίς να καταναλώσουμε καμία ενέργεια στους 16. Μπαίνει στο μηχάνημα και με ελάχιστη ενέργεια, όσο είναι δύο ανεμιστήρες που κάνει για την απαγωγή και την προσαγωγή, έρχεται στους 21 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία που βάζει μέσα στο σπίτι αέρα. Δηλαδή από τους 10 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία βάζουμε με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας 21. Μέσα στο σύστημα υπάρχουν φίλτρα. Τα οποία φιλτράρουν τον αέρα που μπαίνει στο σπίτι, οπότε ξεχνάμε σκόνες. Εδώ βλέπουμε την εισαγωγή του αέρα. Από εδώ τραβάει φρέσκο αέρα το σπίτι, έχει φίλτρο και μέσω κάποιων σωληνώσεων που περνάνε γύρω από το σπίτι εισάγεται στο σημείο που είδαμε κάτω στο σύστημα αερισμού. Με αυτόν τον τρόπο προθερμαίνεται ή αντίστοιχα προψύχεται ο αέρας για το καλοκαίρι, χωρίς να καταναλώσουμε κάποια επιπλέον ενέργεια. Η παθητική κατοικία που βρίσκεται στο πρωτοχώρι κατασκευάστηκε πριν από 2 χρόνια. Έχει εμβαδό 150 τετραγωνικά και είναι πιστοποιημένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Passive House. Ο Νίκος Πογιατζής και η οικογένειά του ήταν επιφυλακτικοί αρχικά από τα όσα άκουγαν για την παθητική κατοικία. Όμως όταν μπήκαν στο σπίτι, διαπίστωσαν πως ο μηχανικός που τους έλεγε για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ήταν αλήθεια. Οι συνθήκες διαβίωσης από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο σπίτι, γιατί όλοι μας λέγανε και μας παρακινούσαν να το αναβάλουμε, λόγω της υγρασίας και λόγω της, τόσο πάντων, δεν είναι κατοικήσουμε ένα σπίτι μόλις είναι πρώτα κατασκευασμένο. Λίγο διστάσαμε, η αλήθεια είναι, αλλά με το που μπήκαμε μέσα δεν αισθανθήκαμε τίποτα. Το σύστημα αερισμού που έχει το σπίτι νομίζω έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μέσα έχουμε συνέχεια φρέσκο καθαρό αέρα, φιλτραρισμένο κιόλας από το εξωτερικό περιβάλλον, που σημαίνει ότι η ποιότητα μέσα στο σπίτι είναι ιδανική για μας. Οικονομικά έχουμε απαλλαγή από τα πάντα. Αυτό που λέω σε πολλούς φίλους που με ρωτάνε, όταν οι άλλοι αγχώνονται για ξύλα και καυσόξυλα και για το χειμώνα και για τις αλλαγές που θα κάνουν ενδεχομένως στις θερμάνσεις τους, εμείς απλά σχεδιάζουμε μια ωραία εκδρομή. Δεν έχει καλοριφέρ το σπίτι, είναι ο δεύτερος χειμώνας. Πριν 2 χρόνια ο χειμώνας ήταν αρκετά βαρύς, έχει κάνει κοντά άγγιζε η θερμοκρασία στους μείον 20 βαθμούς, αν θυμάστε. Παρόλο που είχαμε παρατεταμένο κρύο τον προπροηγούμενο χειμώνα, οι απαιτήσεις της θέρμανσης ήταν μηδενικές. Κάποια στιγμή μετά από περίπου, ήταν κοντά στους 2 μήνες που δεν είχε να βγει ήλιο, είχε πέσει λίγο θερμοκρασία, δηλαδή θα ανάψαμε το τζάκι που βλέπετε πίσω σας, πίσω μου, 3-4 φορές. Βέβαια το 3-4 φορές είναι ενδεικτικό, γιατί όταν ανάψεις μία φορά το τζάκι, νομίζω η ζέστη που κρατάει και εγκλωβίζει το σπίτι αρκεί για τις επόμενες 4-5 μέρες, να μην πω εβδομάδα. Οπότε ο τόνος ξύλα που πήραμε για να τα κάψουμε ήταν περισσότερο διακοσμητικός παρά ουσιαστικός. Το κόστος κατασκευής ενός παθητικού κτηρίου δεν διαφοροποιείται από αυτό ενός συμβατικού κτηρίου και η απόσβεσή του ξεκινά από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Η συγκεκριμένη κατοικία καταναλώνει μόλις 11 κιλοβατόρες το χρόνο ανά τετραγωνικό, σε αντίθεση με έναν συμβατικό σπίτι που καταναλώνει περίπου 100 κιλοβατόρες. Τον προπερασμένο βαρύ χειμώνα, η οικογένεια δαπάνησε μόλις 100 ευρώ για θέρμανση, με θερμοκρασία εντός του σπιτιού σταθερή στους 22 βαθμούς. Το επιπλέον κόστος κατασκευής ενός τέτοιου σπιτιού
Με δυσκολία ξεπερνάει το 5%. Εάν αναλογιστείς ότι δεν τοποθετείς κάποιο σύστημα θέρμανσης συμβατικό, δηλαδή δεν έχουμε λέβητες, δεν έχουμε σωληνώσεις, καλοριφέρ, όλα αυτά, ενδοδαπέδειας δεν υπάρχουν, οπότε από αυτά εξοικονομούμε χρήματα και αντίστοιχα δίνουμε κάποια χρήματα στα επιπλέον στοιχεία που χρειαζόμαστε για να το κατασκευάσουμε. Βέβαια, ακόμα και αυτό το μικρό έξτρα κόστος, η απόσβεση που κάνουμε σε βάθος χρόνου είναι τεράστια. Δηλαδή, η απόσβεση το έξτρα κόστος που θα δώσουμε το αποσβαίνει ο ιδιοκτήτης μέσα σε 4 χρόνια το πολύ. Οποιοδήποτε σπίτι μπορεί να γίνει παθητικό, αρκεί να γίνει μια σωστή μελέτη από την αρχή για αυτό το, με βάση αυτό το πρότυπο και αρκετή προσοχή στην κατασκευή. Ο χρόνος δεν είναι αυξημένος, δηλαδή όπως το χρονοδιάγραμμα που ισχύει για μια συμβατική κατασκευή ισχύει και για το συγκεκριμένο. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει σε εφαρμογή της επέκτασης της αιγυαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια μόνο στο Ιόνιο, σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της τουρκικής θέσης περί ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, που θα πρέπει να ρυθμιστεί στη συνέχεια βάσει διμερών διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο Kozani TV ο διεθνολόγος Νικόλας Παούνης, μιλώντας για τις ανακοινώσεις Κοτζιά κατά τη διάρκεια παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι μετά από 120 χρόνια κλείνει ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα για τη χώρα. Ο κ. Παούνης, μιλώντας για τις ελληνικές και τουρκικές θέσεις, υποστήριξε πως αν η ελληνική πλευρά δεν επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο, τότε ουσιαστικά υποχωρεί, δίνοντας πάτημα στις διεκδικήσεις των Τούρκων. Φυσικά, όπως έχει φανεί, το ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί σφόδρα την Τουρκία, διότι καθιστά περιορισμένη σημασία το θέμα της οριοθέτησης υπαλλοκρατίδας. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο λόγος που προκύπτει αυτό το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό νησιών που βρίσκονται διασπαρμένα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Περίπου 9.000 νησιά υπάρχουν μέσα στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα νησιά μπορεί να θεωρηθούν η Κρήτη και η Λέσβος, αλλά και ένας μικρός βράχος επιφανίας, ενός τετραγωνικού μέτρου για παράδειγμα, που θα εξέχει λίγο από την θάλασσα. Συνεπώς, όλα αυτά τα νησιά και οι βράχοι μπορούν να κατοχυρώσουν χωρικά ύδατα. Άρα, μια επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων έχει αυτομάτως συνέπειες σε ολόκληρη την επιφάνεια του Αιγαίου και σύμφωνα με τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, το 71% του Αιγαίου, το 71,2% συγκεκριμένα, θα περνούσε υπό απόλυτο και αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Ο περιορισμός τώρα της ανοιχτής θάλασσας σημαίνει ότι η Τουρκία αλλά και όλες οι υπόλοιπες ναυτικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή έχουν στη διάθεσή τους μικρότερες περιοχές για θαλάσσια γυμνάσια, για θαλάσσιες κινήσεις και κίνηση των πολεμικών του σκαφών και για περιοχές αλιείας. Η αιγυαλίτιδα ζώνη είναι αλλιώς τα χωρικά μας ύδατα, που σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας εκτείνονται ως τα 12 μίλια από τις ακτογραμμές που περιλαμβάνουν βυθό και υπέδαφος και υπερκείμενο νεάριο χώρο. Η Ελλάδα από το 1936 καθόρισε το εύρος των χωρικών της υδάτων στα 6 μίλια από τις ακτές, με στόχο να αντιμετωπίσει τις επεκτατικές τάσεις της Ιταλίας, η οποία τότε κατήχε τα Δωδεκάνησα και είχε ναυτική παρουσία στο Αιγαίο. Το πρόβλημα με την αιγυαλίτιδα ζώνη ξεκίνησε το 1973, όταν η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση ανέδειξε τα κοιτάσματα πετρελαίου της Θάσου και η ενεργειακή ανησυχία της Τουρκίας για αναζήτηση νέων κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο την έκανε να θέσει τις διεκδικήσεις της για το FIR Αθηνών, την αποστρατικοποίηση των νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, τα όρια έρευνας διάσωσης, το επιχειρησιακό όριο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Τότε ζητούν οι Τούρκοι να αλλάξει αυτό που εφαρμόζει η Ελλάδα από το 1931 και αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία, να διαθέτει 4 ναυτικά μίλια περισσότερο εναέριο χώρο από ό,τι τα χωρικά ύδατα. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει έτσι τα 10 ναυτικά μίλια εναέριο χώρο και υποστηρίζει πως για να υπάρχει αρμονία στο Αιγαίο θα πρέπει και ο εναέριος χώρος αλλά και τα ναυτικά μίλια να οριστούν στα 6. Πρωτίως η Τουρκία προβάλλει ότι το Αιγαίο θα γίνει μια ελληνική λίμνη. Η βασική τουρκική θέση είναι αυτή. Είναι πολιτική φύσεως και όχι νομική. Και η Τουρκία διευθύνεται σε μια τέτοια περίπτωση. Το Αιγαίο κλείνει για την Τουρκία. Η Τουρκία ασφικτιά, η μικρασιατική ακτή ασφικτιά από εμπορικής απόψεις, από απόψεις κίνησης πολεμικών σκαφών και κλείνουν όλα τα υφιστάμενα περάσματα ανοιχτής θάλασσας. Η Τουρκία θεωρεί ότι το Αιγαίο είναι μια ημίκλειστη θάλασσα, αλλά πρέπει συνεπώς για το καθεστώς του να υπάρχει
γυναική διαπραγμάτευση διμερείς, ένας διάλογος για να οριοθετηθεί το τελικό του καθεστώς, θεωρεί ότι είναι καταχρηστική άσκηση αυτού του δικαιώματος, μια μονομερή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια, και γι' αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι αυτό είναι μια πράξη πολέμου, και από τον Ιούνιο του 1995 η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση έχει εξουσιοδοτήσει την εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση, αρχής γενομένης από την κυβέρνηση της Τανσού Τσιλέρ, να πραγματοποιήσει πολεμική επιχείρηση εντός 48 ώρων κατά της Ελλάδος. Στην πιστοποίηση του ελληνικού γύρου προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει το σχετικό φάκελο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είδε θετικά την παρέμβαση και επέσπευσε τις διαδικασίες προκειμένου ο ελληνικός γύρος να παρασκευάζεται με ειδικό τρόπο και παραδοσιακή πρακτική από συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Μου φαίνεται είναι μια θετική κατεύθυνση το όλο θέμα. Ο γύρος είναι ένα παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδας, στενά συνδεδεμένο με την ελληνική γαστρονομία. Νομίζω ότι τα ωφέλη θα είναι αρκετά. Μόλις θεσμοθετηθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, το Υπουργείο στοχεύει στην ομοθετική κατοχύρωση του γύρου. Και μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, ο γύρος θα είναι το πρώτο εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν της Ελλάδας στον επίσημο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ θετικό μέτρο και αυτό θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι είναι ένα για το γύρο που είναι εθνικό προϊόν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι από τα θετικά μέτρα. Έχει να κερδίσει ο κόσμος λοιπόν από αυτό? Βεβαίως έχει να κερδίσει, θα το εμπιστευτεί περισσότερο και θα είναι, ας πούμε, πιο σίγουρος για αυτό που τρώει, με πιστοποίηση, έγκυρο. Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019 και μέσα σε περίπου 18 μήνες θα πιστοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου South Wales επισκέπτονται κάθε Νοέμβρη την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Καβάλα για να πετάξουν με τα αεροσκάφη της Εγνατή Aviation, προκειμένου να καταγράψουν για το μάθημα αεροναυπηγικής διάφορα στοιχεία που χρειάζονται. Επικεφαλής της ομάδας των φοιτητών από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Έλληνας αναπληρωτής καθηγητής αεροναυπηγικής Ηλίας Λάπας, ο οποίος φέτος, με το που έμαθε πως η Εγνατή Aviation έκανε τη δεύτερη βάση της στην Κοζάνη, εκδήλωσε το ενδιαφέρον να γίνουν μερικές από τις πτήσεις αυτές στην περιοχή. Είναι αεροναυπηγή. Το πτυχίο που τους παρέχουμε είναι πτυχίο αεροναυπηγού. Απλά στα πλαίσια ενός μαθήματος που διδάσκω θα πρέπει να συλλέξουν δεδομένα από πραγματική πτήση, τα οποία αυτά θα πρέπει να τα επεξεργαστούν, να κάνουν μια εργασία και για να αποφανθούν για τα πτυτικά χαρακτηριστικά του σκάφους και της περιφορά του. Οπότε αυτός είναι ο σημαντικός, ο βασικός λόγος για τον οποίο ερχόμαστε στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Η πτήση με ένα πραγματικό αεροσκάφος απέχει πάρα πολύ από αυτό που μπορούμε να δούμε και στον εξομοιωτή και στην τάξη. Οπότε τα δεδομένα αυτά είναι δεδομένα ως εκ το πλείστον ταχυτήτων και υψομέτρων. Ο εκπαιδευτής του αεροσκάφου, ο flight instructor, έχει υπόψη του να εκτελέσει κάποιους συγκεκριμένους ελιγμούς, οι οποίοι περισσότερο εξετάζουν τη δυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, δηλαδή το πώς το αεροσκάφος θα ανταποκριθεί όταν του δώσουμε κάποιο ξαφνικό input στα χειριστήρια και αφήσουμε μετά τα χειριστήρια ελεύθερα. Οι δοκιμαστικές πτήσεις που εκτελούν οι φοιτητές δεν μπορούσαν να εκτελεστούν στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων με απότομες μεταβολές.
Η Νότια Ευρώπη είναι ιδανική για τέτοιου είδους πτήσεις και επιλέχθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων αερογραμμών στην Ευρώπη, η Εγνατή Aviation. Ο κύριος Λάπας, μιλώντας με στελέχη της εταιρείας, επισκέφθηκε την Κοζάνη προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επόμενες εργασίες των φοιτητών εδώ. Η κίνηση αυτή δείχνει πως παράλληλα με την εκπαίδευση επαγγελματιών πιλότων που γίνεται από τον Ιούλιο στην Κοζάνη, μπορεί σιγά σιγά να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες που η περιοχή έβλεπε με το κιάλι. Παραδοσιακά η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει δώσει τόσο πολύ μεγάλη έμφαση σε σχεδίαση, το οποίο είναι το βασικό αντικείμενο ενός αεροναυπηγού. Υπάρχουν σε μικρό βαθμό κατασκευές που γίνονται στη χώρα, κατασκευές που κάνει, έχουμε, ξέρουμε, περισσότερο γνωρίζουμε για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, που είναι μια κρατική εταιρεία που λειτουργεί στο σχηματάρι, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχουμε τόσο πολλές δυνατότητες σαν χώρα, περισσότερο λόγω προτεραιοτήτων που έχουν ληφθεί προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση σε σχεδίαση. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή και γίνεται και με την Εγνατή Aviation και με άλλες σχολές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι η συνεισφορά της χώρας σε θέματα εκπαίδευσης, είτε πτυτικής είτε στο έδαφος, που είναι δραστηριότητες οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν απαιτούν πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Προφανώς χρειάζεται να αποκτηθούν μέσα αεροσκάφη, να φτιαχτούν εργαστήρια για την εκπαίδευση των τεχνικών. Τα αεροσκάφη προφανώς χρησιμοποιούνται και αυτά για αυτό το σκοπό. Αλλά σίγουρα είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν ανεβαίνει σαν κόστος επένδυσης που χρειάζεται να κάνει κάποιος σε τόσο πολύ μεγάλο, σε τόσο πολύ μεγάλους αριθμούς, όσο σε κάποιον που θα ξεκινήσει πραγματικά να κατασκευάζει συγκροτήματα μικρά ή μεγάλα ενός αεροσκάφους. Θα ήταν καλό να εμπλακούμε κι εμείς σαν χώρα, γιατί είναι κάτι που αυτό όλες οι χώρες οι οποίες θέλουν γενικά να πάνε στο επόμενο βήμα, να αναβαθμιστούν, πάντα μπλέκονται σε θέματα σχεδίασης. Μπορούμε να δούμε ακόμα και στη γειτονιά μας αυτή τη στιγμή και είναι κάτι που δεν πρέπει να μας εκπλήσει στη Ρουμανία και είναι κάτι που θα πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Η Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχει γραμμή παραγωγής τελευταίας γενιάς ελικοπτέρων της Airbus. Έχει ανοίξει πρόσφατα και παράγουν ελικόπτερα εκεί. Είναι κάτι που και δεν μπορεί να γίνει. Σίγουρα όχι σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί να συμπληρώσει πολύ ωραία το κομμάτι της παιδικής εκπαίδευσης. Για μένα αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται κάτι για το οποίο η χώρα μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά παγκοσμίως είναι το θέμα της παιδικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Την κόρη του τη Δήμητρα για την πρωτοβουλία που είχαν να κάνουν ξανά το συμπόσιο αυτό και να με καλέσουν. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε τώρα εδώ. Κυριακή μεσημέρι, τώρα έχετε αφήσει τα σπίτια σας, τα παιδιά σας για να είσαστε εδώ. Είναι μεγάλη η θυσία που κάνετε και μεγάλη προσφορά σας.
Και οι ευχαριστίες δεν είναι τυπικές, πιστέψτε με. Και δεν σας ευχαριστώ μόνο για τη χαρά που μου έδωσε η πρόσκληση και οι τιμές που μου κάνετε, αλλά και για κάτι άλλο που το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Ότι παρακολούθησα συνέχεια το συνέδριο, τις εργασίες και τις ομιλίες και οφείλω να πω ότι βγαίνω πνευματικά και γνωστικά πλουσιότερος. Άκουσα και έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα. Και αυτό είναι ένας καινούριος πλούτος και σας ευχαριστώ για αυτή σας την προσφορά. Κάτι που το λέω συχνά στην Αθήνα. Προσοχή, μην καβαλήσεις το καλάμι, λέω στην εαυτό μου. Γιατί υπάρχει ένα πολύ άσχημο ενδεχόμενο να καβαλήσεις το καλάμι, δεν βρίσκεις θέση να το παρκάρεις. Γιατί όλες τις θέσεις καταληφθεί. Αλλά εδώ, και το σημείωσα χτες, σκέφτηκα κάτι παραπέρα. Να προσέχω μέσα σε όλους αυτούς τους ετέλους και τις τιμές, μην πιστέψω ότι είμαι κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί αυτό έχει δύο μεγάλους κινδύνους. Πρώτον, να φουσκώσω σαν τον μπαλόνι, να ανέβω ψηλά, να σκάσω εκεί πέρα και να σκορπιστούν τα κομμάτια μου σε χίλια μέρη και να εξαφανιστούν. Ο πρώτος κίνδυνος. Ο άλλος κίνδυνος. Να προσέχω μήπως με πιάσει στενοχώρια που δεν γράφω τώρα εξίσου καλά όσο έγραφα παλιότερα, μήπως έτσι δεν είμαι αντάξιος όλων αυτών των τιμών που γίνεται και βυθιστώ σε μία βαθιά κατάθλιψη και να μην μπορέσω από εκεί μέσα να ξαναβγω. Λοιπόν, αυτοί οι δύο κίνδυνοι, οι οποίοι δεν ισχύουν μόνο στη λογοτεχνία, ισχύουν και για την πολιτική και στους πολιτικούς. Ένα πρωτότυπο και αυθεντικό ψαρομαγειρίο απέκτησε η πόλη της Κοζάνης εδώ και λίγο καιρό. Πρόκειται για το ψαρομαγειρίο Σαρδέλα Βακαλάου, το οποίο βρίσκεται στον πεζόδρομο της Οδού Μητροπολίτη Κωνσταντίου 1 και από την πρώτη και όλα στιγμή κέρδισε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είμαστε λοιπόν το ψαρομαγειρίο της πόλης της Κοζάνης. Είναι ένα project, ένα όνειρο αρκετών ετών και ήρθε η στιγμή να γίνει η υλοποίηση αυτού του project. Επειδή τυχαίνει να είμαι και κατασκευαστής, αποφάσισα τον χώρο να τον κάνω ανάλαφρο και κάπως διαφορετικό από τους χώρους τους συνηθισμένους που βλέπουμε όλοι. Είναι κάτι καινούργιο για την πόλη. Αποφασίσαμε όμως να κάνουμε κάτι καινούργιο, αλλά με τις παλιές ελληνικές μεσογειακές συνταγές. Και αυτό είναι το project. Ανοίξαμε, είμαστε εδώ και αρκετό καιρό και περιμένουμε τους πολίτες αυτής της πόλης να έρθουν να μας επισκεφτούν, να δοκιμάσουν τις γεύσεις με τα πάρα πολύ γνωστά υλικά. Η σαρδέλα την φέρνουμε κατευθείαν από τη Βάρκα, από την Πρέβεζα, στο μαγαζί μας, σε καθημερινή βάση, και το βακαλάο Ισλανδίας, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Οι ιδιοκτήτες του πρωτότυπου και σύγχρονου ψαρομαγειρίου της Κοζάνης επέλεξαν να προμηθεύονται όποια υλικά μπορούν από παραγωγούς της περιοχής και έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας στους πελάτες. Μάλιστα, ήδη γαστρονομικά site του εξωτερικού προτείνουν το συγκεκριμένο εστιατόριο. Τώρα που έχουν συγχρονιστεί και όλοι οι άνθρωποι της κουζίνας και όλοι μαζί, ας πούμε, πάμε κάπως πιο ενιαία σαν ομάδα, ηρεμήσαμε έτσι και με τις γεύσεις που βγαίνουν, έχουν αρχίσει να γίνονται αποδεκτές.
συμπληρώσαμε από τοπικές επιχειρήσεις προϊόντα, τη 4G που είναι στο Μαυροδένδρι, που έχει αποξηραμένα, αποξηραμένη ντομάτα. Είδατε, εμείς μιλάμε μόνο για εποχικό, δεν θέλουμε να βάζουμε εκτός εποχής. Και είναι και τοπική επιχείρηση, είπαμε θα παίρνουμε τα φρούτα μας. Τώρα δηλαδή το καλωσόρισμα, το κέρασμα που θα κάνουμε για τον αποχαιρετισμό θα έχει αποξηραμένα φρούτα από αυτή την επιχείρηση που θα τα φτιάχνουμε πάλι εμείς μόνοι μας. Έτσι, ξάφ που λένε Κωνσταντίνης, χωσάφ. Μαθαίνουμε ότι μια τοπική επιχείρηση ετοιμάζει τσίπουρο με κρόκο. Θα ζητήσουμε να το πάρουμε αυτό και να... επειδή είναι ακόμα πιο κοντινό. Με τον γιατρό τον Τζιμίκα του Διοσκουρίδης από την Αναράχη, του δώσαμε και μας έχει κάνει, μας αρωμάτισε τα όσπρια που βάζουμε στη σαλάτα, που είναι δική μας η συνταγή, τι αρωματικά θέλουμε, τα δώσαμε σε εκείνον για να μας τυποποιήσει πλέον και τη γεύση μας. Δηλαδή αυτή η γεύση να λες είναι σαρδέλα βακαλάο, η σαλάτα, να την αναγνωρίζεις παντού. Και μας αρωμάτισε με αυτό το εξαιρετικό τρόπο που φτιάχνει τα εθέρια έλε, μας έκανε τα λαδάκια μας, μας αρωμάτισε τα όσπρια όλα, το κρυθαράκι που φάζουμε στο κρυθαρότο και στο γιουβέτσι, μας το αρωμάτισε επίσης. Τώρα δηλαδή τι κάνουμε, κάνουμε σαν να είμαστε πολλά χρόνια μαγαζί και ολοκληρώνουμε με προϊόντα και με... δηλαδή το γευστικό εγχείρημα το ολοκληρώνουμε και με τα προϊόντα όσο γίνεται, μας μάθανε και οι B2B, business to business σχέση πλέον, μας μάθανε και οι τοπικές επιχειρήσεις αυτές. ...230 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης μέσω του τρίτου κύκλου προγράμματος απασχόλησης κοινοφελούς χαρακτήρα. Πρόκειται για εργαζόμενους με συμβάσεις 8 μήνες διάρκειας, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω του ΟΑΕΔ και οι απασχολούμενοι θα ενταχθούν σε συγκεκριμένα έργα, αφού αυτές οι θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι προηγούμενων προγραμμάτων, προηγούμενων ετών. Οι προσλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του Δεκέμβρη και να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Γενάρη. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει αδιάβλητα χαρακτηριστικά, διενεργείται μέσω από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα βγάλει και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις όταν πλέον θα είναι έτοιμο το σύστημα για να ανακοινώσει την έναρξη υλοποίηση του προγράμματος και διενεργείται με κριτήρια ΣΕΠ, οπότε οποιοδήποτε επιλεγεί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όσον αφορά στα τυπικά προσόντα τα οποία πρέπει να έχει. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην επανασύνδεση των μακροχρόνια άνεργων με την αγορά εργασίας, καθώς και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Όσον αφορά στην κατανομή, το περίπου 35% θα τοποθετηθεί στη διεύθυνση περιβάλλοντος και καθαριότητας, το περίπου 17% στη διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, το 15% στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και το περίπου 11% στη δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία αυτή την περίοδο παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα είναι ανειδίκευτοι εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Και ένα στοιχείο το οποίο παλεύουμε και φαίνεται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε εντός των επόμενων 2-3 μηνών είναι η προκήρυξη μονίμων προσλήψεων στη βιβλιοθήκη, πάλι μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εμείς θέλουμε από τη μεριά μας να δηλώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης επιζητά τέτοιου είδους προγράμματα. Οι προηγούμενοι δύο κύκλοι είχαν σημαντικά ωφέλη για το Δήμο.
Νομίζω ότι ήταν πολύ εμφανές το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτών των ανθρώπων, ειδικά στις κοινότητες, όπου γίνανε εκτεταμένα έργα, ειδικά στην καθαριότητα και στο πράσινο, το οποίο νομίζω ότι είχε και αρκετή κάλυψη από τα τοπικά ΜΜΕ. Πολλές φορές αυτά που λένε και αυτά που γράφουν οδηγούν σε ένα μαζικό έγκλημα, δήλωσε στο Κοζάνι TV ο ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσιάκαλος, μιλώντας για το αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι πρέπει ή όχι να μεταδίδουν ειδήσεις με τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Τσιάκαλος αναφέρθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όταν δικάστηκαν οι ναζιστές, και ανάμεσά τους ήταν και ένας ιδιοκτήτης εφημερίδας, ο οποίος μπορεί να μην σκότωσε ποτέ και κανέναν, αλλά με αυτά που έγραφε και μετέδιδε, ξεσήκωνε τον κόσμο ενάντια στους Εβραίους, στους ομοφυλόφιλους και στα άτομα με αναπηρία, περνώντας στην κοινωνία τις θέσεις των ναζιστών. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι ναζιστικό και είναι δημοκρατικό κόμμα. Είναι αυτονόητο ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι θα προσπαθήσουν να τους φέρουν στο κανάλι τους, στο ραδιοφωνικό του σταθμό, αλλά οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά σημαίνει ότι αποδέχονται αυτά τα οποία δέχεται η Χρυσή Αυγή, και άρα είναι και εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι ενισχύουν τον ναζισμό να αναστηθεί ξανά και να κάνει αυτά που έκανε προηγουμένως. Λένε ορισμένοι, μπορούμε να μιλήσουμε για έγκλημα όταν κάποιος εκφράζεται, λέει την άποψή του, ακόμη και την άποψη η οποία εμάς δεν μας βολεύει. Όχι, στην άποψη κανείς δεν έρχεται να πει ότι η άποψη δεν μπορεί να εκφράζεται. Αν η άποψη εκφράζεται όμως για να γίνει πράξη, και αυτό ξέρουμε με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει, τότε η άποψη αυτή μπορεί να οδηγεί σε εγκλήματα, και σε τέτοιες περιπτώσεις η άποψη, αυτός που την προβάλλει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, είναι και εκείνος εγκληματίας. Ο κ. Τσιάκαλος τόνισε πως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αποκαλούνται τέταρτη εξουσία, είναι να δίνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να συνεισφέρουν στη δημοκρατική ζωή της χώρας και να δείχνουν το δρόμο στους πολίτες να λύνουν τα προβλήματά τους. Ακόμη και στη Γερμανία, το τρίτο κόμμα της Βουλής, το ξενοφοβικό, δεν έχει λόγο σε δημόσιες εκδηλώσεις, πόσο μάλλον το ναζιστικό. Εφόσον ένα κόμμα βρίσκεται μέσα στη Βουλή και έχει ένα ορισμένο ποσοστό, θα πρέπει να έχει και το αντίστοιχο ποσοστό στην δημοσιότητα η οποία δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι προφανώς λανθασμένο. Άλλος είναι ο ρόλος. Η υπόθεση της αναλογικότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια υπόθεση η οποία, σύμφωνα με τον νόμο της Βουλής που ψήφισε η Βουλή, αφορά την προεκλογική εκστρατεία σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό τηρείται και στην Ελλάδα. Δεν αφορά βεβαίως την καθημερινότητα. Εκεί αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μιλήσουν. Οι οργανώσεις οι οποίες έρχονται να μιλήσουν έρχονται να παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να μπορέσει η δημοκρατική κοινωνία να προωθηθεί. Τέλος, ο κύριος Τσιάκαλος υπογράμμισε πως οι δημοσιογράφοι δεν είναι φερέφωνα διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, αλλά είναι αυτοί που έρχονται να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές απόψεις. Κάλεσε ποτέ το BBC, για το οποίο θεωρούν όλοι ότι είναι ένα πραγματικά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελεύθερης δημοσιογραφίας, κάλεσε ποτέ ένα ναζιστή για να μιλήσει? Όχι. Αν πολλές φορές δείχνει πολλές ταινίες για τον ναζισμό και για τη σύγχρονη ακροδεξιά, δείχνει πολλές φορές, αλλά τις δείχνει ακριβώς για να δείξει ποιοι είναι πραγματικά. Όχι να τους δώσει ένα βήμα και να χειραγωγήσουν, να πούνε ψέματα, να βρίσουν, να συκοφαντήσουν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Αυτό νομίζω είναι μια απάντηση. Από τον δημοσιογράφο περιμένω να είναι και άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται κριτικά και λέει ότι εγώ τα βλέπω όλα και διαπιστώνω ότι κάτι από αυτό είναι καταστροφικό για την ανθρωπότητα και θα το κάνω. Όποιος δεν το κάνει ή δεν έχει την ικανότητα της κριτικής σκέψης, και τότε δεν θα έπρεπε να είναι δημοσιογράφος, ή στην πραγματικότητα λέει αυτό που λέει και λέει ότι εγώ θα είμαι και φερέφωνο ακόμη και μιας εγκληματικής οργάνωσης.